απόφαση του συνεδρίου μας μιλάει για απεργία διαρκείας. Θα γίνουν συνελεύσεις με το ξεκίνημα της νέας χρονιάς για να αποφασίσουμε ακριβώς πώς και με ποιο τρόπο θα κινητοποιηθούμε απέναντι σε αυτή την λέλαπα που έχει έρθει και στον χώρο της εκπαίδευσης. Μιλάμε για 16.000 λιγότερους εκπαιδευτικούς στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Καταλαβαίνετε ότι με τέτοιους όρους δεν μπορεί να ανοίξουν τα σχολεία. Στην πραγματικότητα η κυβέρνηση κλείνει τα σχολεία με την πολιτική της που ουσιαστικά διαλύει το δημόσιο σχολείο και εξαφλιώνει το εκπαιδευτικό.